Προς το τέλος των 90s, όπου το ίντερνετ στην Ελλάδα ήταν σε αρκετά προώρο στάδιο, ο μόνος τρόπος να παίξει video games ήταν μέσω κονσολών. Ήταν η εποχή που... Κάτσε! Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πάλι από την αρχή. Ήταν η εποχή που μπορούσες να βρεις βιντεοπαιχνίδια ακόμη και σε παιχνιδάδικα. Αλλά το πιο σημαντικό φαινόμενο ήταν η εμφάνιση των αντιγραμμένων. Όλα τα τελεκλάμπ ή τελεκλουμπ με βιτρίνες με άκρα σκονισμένα αντικείμενα, τα οποία δούλευαν ως κάλυψη του πραγματικού του στόχου, που ήταν η πώληση παράνομων βιντεοπαιχνιδιών. Θυμάμαι συγκεκριμένα όταν πήρα το PS2 μου, που το μαγαζί με ρώτησε αν ήθελα να το τσιπάρω ώστε να παίζω πιο φθηνά παιχνίδια. Τα παράνομα CD ήταν τόσο διαδεδομένα που τα έβριξες μέχρι και σε πανηγύρια. Αλλά τότε δεν το ξέραμε. Πού να ξέρω μικρός ντέστρο ότι το παιχνίδι που αγόρασε ήταν αντιγραφή. Εμείς απλά μπαίναμε σε ένα μαγαζί, βλέπαμε ένα τεράστιο φάκελο με εκτυπώσεις με εξώφυλλα παιχνιδιών. Βασικά νομίζω ότι κάπου εδώ έπρεπε να το καταλάβουμε ότι ήταν παράνομο. Και βάσει της εικόνας διαλέγαμε τι θα πάρουμε. Το gaming στην Ελλάδα ήταν τζόγος. Πού να ξέρεις αν το Tekken που αγόρασες ήταν καλύτερο ή χειρότερο από το Tomb Raider ή από το Metal Gear. Η Nintendo, η πρώτη δύναμη στα video games, σας προσκαλεί στο Λαμπρόπλο να παίξετε και να κερδίσετε ένα φανταστικό ταξίδι στη Euro Disney και πολλά μεγάλα δώρα. Ελάτε και κερδίστε! Αλλά όλα θα άλλαζαν πολύ σύντομα. Γύρω στο 2003 με 2004 έκαναν την εμφάνισή τους μυστηριώδη κτίρια, μέρη που θα μας άλλαζαν τη ζωή για πάντα. Χώροι με γραφεία και υπολογιστές που δεν είχαμε δει ποτέ στη ζωή μας. Αυτά ήταν τα Ιντερνετ καφέ. Ένας χώρος που μπορούσες να προπληρώσεις χρόνο ώστε να νοικιάσεις έναν υπολογιστή και να μπει στο Ιντερνετ ή να παίξεις παιχνίδια. Για ένα παιδί γυμνασίου με χαρτζιλίκι 5 ευρώ, αυτό ήταν παράδεισος. Ήταν σαν μια διαφορετική διάσταση, μια εκκλησία για gaming που όλοι θέλαμε να προσκυνήσουμε και σαν φανατικοί πηγαίναμε κάθε μέρα. Τα χαρακτηριστικά αυτής της περίεργης διάστασης ήταν η έλλειψη κάθε αίσθησης, πλήτης, ακοής και δυσόρασης, δίνοντας μας έτσι τη δυνατότητα να αγνοούμε τον πενηντάρι δίπλα μας, που επειδή τσακώθηκε με τη γυναίκα του δεν έχει που να κοιμηθεί και αραράζει το internet καφέ βλέποντας τσόντες δίπλα σε ανήλικα, ή τον τύπο απέναντι που αποφάσισε να φάει το σουβλάκι του πάνω από το keyboard ενώ παίζει Counter Strike. Φυσικά όμως, ένα από τα κύρια προβλήματα ενός μαγαζιού με υπολογιστές που το χρησιμοποιούσε πολλοί κόσμος ήταν ο προβληματικός εξοπλισμός. Και οι ιδιοκτήτες, για να αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιούσαν την αρχαία κινέζικη τεχνική του. Τι? Δεν δουλεύει το ποντίκι? Πάρε το διπλανού. Τι? Δεν δουλεύει το διπλανού? Πάρε το πιο πέρα. Ποτέ δεν ήθελες να είσαι ο τελευταίος που θα μπει μέσα στο internet καφέ, γιατί θα καταντούσες να παίζεις με τη θύρα των ακουστικών σαν ήταν εγκόμενα, ελπίζοντας ότι ένα από τα δύο ακουστικά θα ακουγότανε. Δεν θα κρύψω ότι οι καλύτερες εμπειρίες μου σε net καφέ ήταν η Dota. Ποιος θα ξεχάσει αυτά τα αξέχαστα ματσάκια με Rexar, όπου έσκαγε το στάν και σαν μανιακή τρέχαμε να ρίξουμε τον κόσμο, ή στιγμές που έκλεβες το kill του αλουνού και άκουγες. Μοναδικές εμπειρίες, όπως αξέχαστα LAN parties, όπου για 5 ευρώ έπαιζε 10 το βράδυ με 10 το πρωί, όπου στη δική μου περίπτωση πάντα γύρω στις 2 με έβρισες να κοιμάμαι πάνω στο PC. Η Dota ήταν μοναδική gaming εμπειρία. Και πιθανότατα το τελευταίο κομμάτι της ζωής μου που με ένωνε με την παιδική μου ηλικία. Και ευτυχώς για εμένα υπάρχει το Netflix. Από το στούντιο Mir, γνωστό για τις δουλειές του όπως Κόρα και Voltron, έρχεται μια ολοκαίνουργια σειρά βασισμένη στο διάσημο παιχνίδι Dota. 2. Και ναι, αν και το πασίγνωστο mod του Warcraft Frozen Throne από τον Ice Frog ήταν ο τίτλος που έπαιξα στην παιδική μου ηλικία, το anime καλύπτει την επίσημη προσπάθεια της Valve για ένα τίτλο πιο υψηλής ποιότητας, το Dota 2. Μαζί με το anime κυκλοφόρησε και ένα promo βίντεο, δείχνοντας λίγο από το animation του στούντιο Mir, χρησιμοποιώντας το κλασικό τραγούδι που κανείς δεν ήξερε τι λέει, αλλά όλοι το τραγουδάγαμε γιατί μέσα είχε τη λέξη Dota και έδειχνε γκόμενες. Και οκ, παιδιά, ξέρω ότι δεν είναι άνιμε, ούτε καν το My Anime List δεν το αναγνωρίζει σαν πραγματικό άνιμε, αλλά είναι Studio Mir. Όλο του το νόημα είναι ότι είναι εμπνευσμένοι από τα άνιμε. Οι έντονες εκφράσεις, τα άνιμε designs με μεγάλα μάτια, και τώρα πες μου ότι αυτή δεν σου θυμίζει χαρακτήρα στο Naruto. Όχι? Ωπ, την πάτησες! Η πρώτη σεζόν του Dota Dragon Blood κυκλοφόρησε στις 25 Μαρτίου και αφορά τις περιπέτειες του Davion του Δράκου Υπότη. Hey, το ξέρω αυτόν!
ενός πολεμιστή που έχει βάλει στόχο τη ζωή του να κυνηγάει δράκους, γιατί εξαιτίας τους έχασε τον πατέρα του. Από την αρχή και όλα στο στούντιο Μύρ μας κάνει επίδειξη των ικανοτήτων του, δίνοντας μας σκηνοθετικά μια άρτια μάχη με τον Ντάβιο να αντιμετωπίζει και να νικάει έναν δράκο. Είναι ο τυπικός medieval πολεμιστής που θα συναντήσει σε κάθε Dungeons and Dragons παιχνίδι. Με τεράστιο σπαθί, μπάντα πανοπλία και όχι, δεν θα το κρύψω, το design του Σύρο από το Voltron. Και μεταξύ μας κανένα πρόβλημα με αυτό, πάντα μου άρεσε το design του. Ο Ντάβιον γενικά είναι πολύ cool τύπος. Αν και από νωρίς μαθαίνουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει εχθρότητα μεταξύ φιλών και θρησκειών, ο Ντάβιον προτιμάει να επιλέγει τη δικαιοσύνη. Είναι δυναμικός, αλλά ταυτόχρονα ευγενικός. Είναι ερωτιάρης, αλλά ταυτόχρονα και gentleman. Και σε αυτό το σημείο γνωρίζουμε και την πριγκίπισσα της σειράς, τη Μιράνα. Hey, την ξέρω κι αυτήν! Αλλά όπως σε κάθε ιστορία με μεγάλους ήρωες, έτσι και εδώ υπάρχει ένα άτομο που δεν το συμπαθεί. Αρκετά μάλιστα, ώστε να κάνει κυριολεκτικά μια συμφωνία με τον διάβολο, σε αυτή την περίπτωση τον Terror Blade, τον ξέρω κι αυτόν! Ώστε να σκοτώσει κι άλλους δράκους. Αλλά ο πραγματικός στόχος του Terror Blade είναι ο Ντάβιον, και εκμεταλλεύοντας το μίσος του για τους δράκους, προσπαθεί να τον πάρει με το μέρος του. Ο Ντάβιον φυσικά δεν δέχεται να συμμαχήσουν, αλλά ο διάλογος τους διακόπτεται από τον δράκο Σλάιρακ. Ο Terror Blade αφήνει το σώμα που έλεγχε και μπαίνει μέσα σε ένα δράκο, και έτσι ξεκινάει μια επική μάχη, που οδηγεί στη συμμαχία του Ντάβιον με τον Σλάιρακ. Και όσο και αν μου αρέσει η δουλειά του Studio Mir, σε αυτή τη σειρά νομίζω το παρακάνανε. Υπάρχουν ορισμένες σκηνές με πολυμέτρια 3D που προσπαθούν να τα κρύψουν κάπως με 2D effects και 2D animation που δεν έχει για την ευλογησία, αλλά ούτε και την ενέργεια που έχουμε συνηθίσει σε αντίστοιχες σκηνές άνιμε. Αλλά είναι πια πολύ αργά. Ο Σλάιρακ μετά από τα χτυπήματά του θα πεθάνει. Και έτσι ο Ντάβιον, θέλοντας να τιμήσει τη σύντομη συμμαχία τους, δέχεται να του δώσει το τελειωτικό χτύπημα. Αλλά. Το επόμενο πρωί, η Μιράνα και οι ακολουθώσεις βρίσκουν τον Ντάβιον δίχως ρούχα μέσα στα αίματα. Και αποκαλύπτεται ότι ο Ντάβιον ενώθηκε με το Σλάιρακ, δίνοντάς του έτσι την ούλτη του. Αλλά αντίθετα με το game που έχει πλήρη έλεγχο, στο άνιμε ο Σλάιρακ είναι ανεξέλεγκτος και σκοτώνει εχθρούς και φίλους. Από αυτό εδώ το σημείο και μετά, η πλοκή ακολουθεί τη Μιράνα, τη Μάρση, το καλύτερο κορίτσι αυτής της σειράς, και τον Ντάβιον, καθώς προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο για να τον χωρίσουν από το Σλάιρακ και να σταματήσουν ένα πόλεμο μεταξύ φυλών, αντιπαραθέσεις μεταξύ θεοτήτων και δαιμόνων, να φέρουν πίσω τα λουλούδια της θεάς Ελεμένε που έκλεψε η Φίρμιν. Και από την άλλη έχουμε και ένα τύπο τον Invoker, όπου είναι ο σύντροφος της θεάς και μαζί έχουν μια κόρη, και elves που αλληλοκαβαλιούνται! Σοβαρά! Καταλαβαίνω ότι η ιστορία του Dota είναι τεράστια και φαίνεται ότι θέλανε να ικανοποιήσουν όσο περισσότερους φαν μπορούσαν, προσθέτοντας όσο πιο πολλούς χαρακτήρες μπορούσαν, όπως τον Ντάβιον, τη Μιράνα, τη Λούνα, τον Invoker, αλλά νομίζω ότι για 8 επεισόδια παραανοίξανε πολλές πλοκές. Και ειλικρινά χρησιμοποίησαν αμέτρητες ορολογίες που και να μην υπήρχαν δεν θα με ένοιαζε. Νιώθω ότι ο συγγραφέας μπροστά του είχε αμέτρητες επιλογές. Και σοφά έπραξε που έβαλε ως πρωταγωνιστή τον Ντάβιον. Αλλά κάπου στη μέση πιστεύω ότι ένιωσε ότι η medieval ιστορία με δράκους δεν θα ήταν αρκετά διασκεδαστική και έτσι άρχισε να προσθέτει αμέτρητες λεπτομέρειες εδώ και εκεί. Από άποψη διαλόγων, οι χαρακτήρες είναι άψογοι. Έχουμε τον κλασικό ήρωα, την πριγκίπισσα, την παρεξηγημένη κακή που στην πραγματικότητα είναι καλή, τυπικοί χαρακτήρες για D&D περιπέτεια, αλλά παρόλα αυτά με μια ωραία δόση ρεαλισμού. Το πλεονέκτημα της σειράς είναι ότι γράφεται από Αμερικάνους, που βοηθάει στο να αποφεύγουν τις παγίδες των άνιμε κλισέ. Φυσικά και έχουμε χαρακτήρες που θα δεις σε όλα τα άνιμε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχουν συνδυαστεί με τη δυτική κουλτούρα. Ο τρόπος που ο Ντάβιον, αν και απελπισμένος, διατηρεί τη δυναμική και ηρωική του περσόνα, ενώ διακριτικά σε σημεία πετάει βρισιές στον εαυτό του, τον κάνει πιο αληθινό. Δεν είναι ο τυπικός σόνεν πρωταγωνιστής που μας απαγγείλει τη σκέψη του φωνάζοντας. Οι πραγματικοί ήρωες είναι αυτοί που καταφέρουν να διατηρούν το δυναμικό τους παρουσιαστικό και να εμπνέουν, κρατώντας όμως τον πόνο μέσα τους. Όταν ρωτήσανε τον ηθοποιό του Optimus Prime, Peter Cullen, για το πώς εμπνεύστηκε τη φωνή ενός τεράστιου καρτούν ήρωα, είχε να πει: If you're gonna be a hero, Peter, remember that. Be strong enough to be gentle. Be compassionate, you know. Be understanding. Don't go yelling and screaming. Και αυτό ένιωσα και με τον Ντάβιον. Ένας χαρακτήρας με πολύ πόνο, αλλά αρκετά γενναίο και δυνατό στο να τον κρατήσει μέσα του, ενώ εξωτερικά δείχνει καλοσύνη. Και ναι, το είδα στα αγγλικά, στην πραγματική γλώσσα για την οποία φτιάχτηκε η σειρά, και θα σας πρότεινα να κάνετε το ίδιο. Οι σειρές του Studio Mir και του Power Animation Studio είναι από τις λίγες που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να δω ιαπωνικές. Και αυτό ήταν το Dota Dragon's Blood. Με ήρωες σε ένα medieval κόσμο που σκοπό έχει να ακουμπήσει τις νοσταλγικές χορδές όσων μεγάλωσαν ή ακόμη παίζουν τον τίτλο. Και ναι, δεν θα το κρύψω. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, τα χόμπι μου ήταν κάθε Σάββατο να πηγαίνω στην Κάισα και να παίζω Yu-Gi-Oh, να περνάω ώρες στα λανάδικα και να παίζω Dota, και η μεγαλύτερη απόλυσμα δυναμία ήταν να παίζω Dungeons and Dragons. Έτσι αποφάσισα με τον Animentary και άλλους τρεις τρελούς τύπους να κάνουμε ακριβώς αυτό. Ξεκινώντας από την Παρασκευή 2 Απριλίου, αποφασίσαμε να στήσουμε εβδομαδιαία D&D Sessions. Αλλά φυσικά ο πατέρας του anime YouTube
δεν θα ικανοποιόταν με ένα medieval κόσμο. Έτσι θα παίξουμε σε έναν κόσμο One Piece. Άρα ελάτε σε μια περιπέτεια δυνατή με τον Ντέστρο, τα Ζουζούνια και τους φίλους του μαζί. Και που ξέρετε, ίσως βρούμε το One Piece πριν τον Όντα. Από Μαζίνγκερ Ντέστρο, γεια σας! Με τον Drake και τους φίλους του μαζί.